που κάνουν την πραγματική σκληρή δουλειά. Ακριβώς, έτσι δεν το συζητάμε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Εκπρόσωπε, να είστε καλά. Πολλές ευχές λοιπόν να σας ευχηθούμε. Θεωρώ, από πού να ξεκινήσουμε? Από το θέμα. Να ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη. Από τη Θεσσαλονίκη, ναι. Να δούμε πάλι αυτές τις εικόνες που πληγώνουν το 2018. Να λες δηλαδή ότι υπάρχουν και τέτοια μυαλά και τέτοιες κινήσεις και μετά όλο αυτό να απλώνεται σε ένα διχασμό, ας πούμε, και σε μια... Πώς να το πω τώρα, υπάρχει όλο αυτό που παρακολουθούμε και στον κυβερνοχώρο, αλλά και εδώ εμείς που επικοινωνούμε με τον κόσμο, να μοιράζεται, όχι ακριβώς στη μέση ευτυχώς, αλλά να μοιράζεται η κοινωνία και να ανταλλάσσει επιχειρήματα για αυτό το πράγμα. Καταδικάζουμε την επίθεση χωρίς αστερίσκους, χωρίς ναι μεν αλλά, χωρίς τίποτα. Δεν μπορεί καμία μορφή βιβλίας να δικαιολογείται, δεν μπορεί οτιδήποτε και να ακούγεται, οποιαδήποτε δήλωση και αν υπάρχει, είτε διαφωνεί κάποιος τη συμφωνεί, να εκφράζεται με τέτοιες μορφές βίας. Καταδικάζουμε την επίθεση. Και ολόκληρο το πολιτικό σύστημα οφείλει να κάνει ακριβώς το ίδιο και οποιοδήποτε πολίτης θέλει να ονομάσει τον εαυτό του δημοκράτη, οφείλει να κάνει ακριβώς το ίδιο. Αυτά τα πράγματα απαγορεύονται και δεν θα μείνουμε εκεί, κύριε Λασκαράτο. Θα πρέπει οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν. Θα πρέπει δηλαδή από εδώ και πέρα, όταν υπάρχουν μορφές βίας από όλες τις πλευρές, οι υπεύθυνοι να τιμωρούνται. Υπάρχει ποινικός κώδικας, υπάρχουν νόμοι, υπάρχει ένομη τάξη. Θα πρέπει αυτοί οι νόμοι να τηρούνται. Δεν γίνεται οποιοδήποτε σε αυτή τη χώρα να κάνει ό,τι θέλει, ό,τι γουστάρει, που λέει και ο λαϊκός κόσμος. Δεν γίνεται. Έτσι είναι. Και εμείς όλες τις φορές οι δημοσιογράφοι κατηγορούμαστε ότι δείχνουμε με το δάκτυλο κάποιες κινήσεις και κάποιες πρωτοβουλίες. Απ' την άλλη, όμως, πώς μπορείς να σοπάσεις? Το έλεγε η Μάρη νωρίτερα. Αυτός ο πατέρας που τόσο πολύ έχει σχολιαστεί, που έχει την κόρη αγκαλιά και πηγαίνει, φωνάζει, βρίζει, βαράει. Είναι εκεί. Είναι αυτή και αυτή η εικόνα που είναι. Αυτή η εικόνα, γιατί βλέπουμε και το παιδί που κρίμα είναι. Λοιπόν. Εκεί τι γίνεται, ας πούμε. Εκεί τι γίνεται. Όταν καταλαβαίνουμε πολλοί από εμάς ότι ενδεχομένως, ας πούμε, να μην είναι και το καλύτερο πρόβλημα. Θα πω, κύριε Γερνάκη, αυτή η εικόνα που βλέπουμε τώρα είναι η μοναδική ομάδα η οποία προπυλακίζει ουσιαστικά. Είναι η αρχή πριν. Είναι η ομάδα που προπυλακίζει τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Αυτή είναι η ομάδα. Μία ομάδα είναι που προπυλακίζει τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Ναι, νομίζω να μην δώσουμε περαιτέρω αξία σε ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως να θέλησαν να αποκτήσουν δημοσιότητα μέσω βίαιων πράξεων. Είναι και αυτό μια. Νομίζω είναι, ότι... είναι και αυτό μια πτυχή που δεν την είχαμε εξετάσει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, παρόλα αυτά, βέβαια, τώρα, κύριε Κυρανάκη, υπήρξε και μια ανάρτηση στελέχους της Νέας Δημοκρατίας που δημιούργησε έτσι εντυπώσεις και δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσετε εσείς. Ο Δήμαρχος Άργους, ο κύριος Καμπόσος, ο οποίος μέσω Twitter, νομίζω μέσω Facebook, έγραψε ότι αυτή είναι η μοίρα των προδοτών. Το μάζεψε με έναν τρόπο μετά, αλλά πώς θα το διαχειριστεί το κόμμα σας? Όχι, δεν το μάζεψε. Είπε ότι πήρε συνεργάτης του το κινητό, το έκανε αυτό, το Facebook, αυτό και έκανε εννοώ, την ανάρτηση. Δηλαδή, ναι. Πράγματα τα οποία μεγάλοι άνθρωποι είμαστε. Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω δει συγκεκριμένη ανάρτηση. Αν όντως υπάρχει την ανάρτηση, εμείς την καταδικάζουμε. Ναι. Έχουμε βγάλει από χθες μια ανακοίνωση χωρίς να περιμένουμε καν ένα αστερίσκο, όπως σας είπα και πριν. Εμείς καταδικάζουμε την επίθεση και αυτή είναι η επίσημη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας. Οποιαδήποτε άλλη δήλωση που βάζει αστερίσκους ή βάζει άλλες οπτικές στη συγκεκριμένα βία επεισόδια, εμάς δεν μας βρίσκει σύμφωνο. Μετάνοιες χωρούν όμως. Θέλω να πω, αν κάποιος τοποθετείται με αυτόν τον τρόπο, που προφανώς δεν έχει σχέση με τα όσα ξέρουμε και από το κόμμα της Δημοκρατίας. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Χωρούν αυτοί οι άνθρωποι. Επιτρέψτε, επειδή δεν έχω τη δήλωση του συγκεκριμένου στελέχους. Σας το μεταφέρω, είναι πολύ σύντομη, είναι αυτό ακριβώς. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Αυτή είναι η μοίρα των προδοτών. Σας είπα πριν, η θέση μας είναι απόλυτα ξεκάθαρη, νομίζω δεν χωράνε παρενθέσεις. Θα μπορούσε ο κύριος Καμπόσος, κατά δική σας άποψη, να αποπεμφθεί όπως ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ με δική του δήλωση? Θα μου επιτρέψετε, κύριε Μιχελιδάκη, ξανά σας λέω, δεν έχω τη δήλωση, οπότε δεν θα ήθελα να κάνω κάποιο περαιτέρω σχόλιο. Να τη δείτε πάντως, κύριε Κυρανάκη, σας προτρέπουμε εμείς μετά την εκπομπή να τη δείτε, γιατί καλό είναι αυτά οι αστερίσκοι να μην υπάρχουν στην πράξη, όχι μόνο στα λόγια που είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν. Εγώ θα ήθελα να μείνω λίγο σε αυτό που δήλωσε ο κύριος Κυρανάκης και είναι και μέσα στην ουσία αυτής της συζήτησης που παίρνει και άλλες διαστάσεις σήμερα για το ναι μεν αλλά. Θεωρείτε ότι οι άνθρωποι που τοποθετούνται από τη μία μένα καταδικάσουν τη βία και το γεγονός, αλλά βάζουν τον αστερίσκο και ένα ναι μεν αλλά γιατί θέλουν να διαφοροποιηθούν, ότι κάνουν περισσότερο κακό τελικά? Θεωρώ από τον άλλον ο οποίος λέει καλά να πάθει, του άξιζε. Θεωρώ ότι δίνουν χώρο και δίνουν και άλλες ευκαιρίες σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να εκφραστούν με βία. Εμάς η βία μας βρίσκει απέναντι και θεωρούμε ότι οι πολιτικές διαφωνίες, γιατί έχουμε πολιτικές διαφωνίες με τον κύριο Μπουτάρη, αυτές οι διαφωνίες εκφράζονται στην κάλπη. Έτσι γίνεται η πολιτική σε μια δημοκρατική χώρα. Αν διαφωνείς με κάποιον, μην το ψηφίζεις. Ο κύριος Μπουτάρης έχει πάρει την ψήφο των κατοίκων Θεσσαλονίκης.